Σέβομαι τη γνώμη του να κάνουμε άμεσα επιθετική πολιτική απεργίες και τέτοια. Εγώ θέλω να συγκρατήσω τη γνώμη, έκανε μια πρόταση. Το πώς το λέει το Παρδιάρη. Να κερδίσουμε αυτόν τον χρόνο να έχουμε διαβούλευση. Να κάνουμε παζάρια, γιατί έτσι τώρα πάμε όλους τους ακεί. Θα πεισμόσουν για αυτοί, θα πεισμόσουμε και εμείς. Δεν ξέρουμε τις εξελίξεις. Η γνώμη μου, δεν ξέρω αν τη δει, είναι αυτή. Και στον χρόνο αυτό να έχουμε τη διαβούλευση και να κάνουμε παζάρια καλύτερα. Θα έχουν και καρδιές, θα έχουν και άλλα ταλαβέρια κτλ. Όσον αφορά και είναι σε συνάρτηση με τον κόσμο, έχω την εντύπωση ότι άλλη υπηρεσία, δεν είμαι σίγουρος το θέμα, θα είναι καλύτερη. Πρέπει άλλη υπηρεσία να κάνει το διαδικαστικό και μετά. Οπότε αυτό μας συμφέρει με το εργόσιμο. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το διαδικαστικό, πώς θα γίνει, καταλάβατε τι εννοώ. Και μετά θα πει αυτό το όλο πακέτο. Και κλείνω γιατί θα πούνε και άλλες προτάσεις. Η γνώμη μου είναι αυτή, η δική μου γνώμη. Γιώργο, θα απαντήσω λίγο σου για το εργατικό που είπαμε, το εργόσιμο. Είχαμε κάνει συνάντηση πριν 2 χρόνια με τον διοικητή του ΟΚΑ. Πάλι όπως είμαστε κάτω στην Αθήνα, μας είπαν να προσκεφτεί ότι είναι το Υπουργείο Εργασίας, όπως προσπαθήσαμε τη συνάντηση να γίνει αυτή την επόμενη εβδομάδα. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα 1.200 ευρώ. Γιατί ήδη έχουν πληροφορίες, ξεκινήσαν και κυνηγάει η αστυνομία κόσμο. Όποιος είναι με παράδειγμα να το παπώ απάνω, το φτιάχνουν αυτό το και ο εργοδότης πληρώνει 10.000 ευρώ. Θα την πατήσει ένας από εμάς, ποιος θα την πατήσει και θα την πατήσει και μετά θα τρέχουν. Γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία και το ραντεβού που έχει κλείσει ο Κωνσταντίνου. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι μέσα και ο ΓΑΡ, γιατί θέλουμε να είναι και οι τρεις που εμπλέκονται μέσα. Μήπως να κλείσουμε και το...